Συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε σήμερα από εκπροσώπους του Συλλόγου Πλατανιά Μαγνησία Σιπιάδα, οι οποίοι εξέφρασαν τις ενστάσεις τους για τη δημιουργία αλλιευτικού καταφυγίου στον οικισμό. Αντιδρούν στη δημιουργία αλλιευτικού καταφυγίου διότι, όπως επισήμαναν, πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα στην περιοχή. Όπως επισήμαναν οι κύριοι Τσαμασφύρος και Παπαγγελής, το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να πλήξει το περιβάλλον και θα αποτελέσει τερανατούργημα που θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στον Πλατανιά. Το μήνυμά τους ήταν συγκεκριμένο προς την περιφέρεια Θεσσαλίας για προσαρμογή αναφορικά με το έργο. Τη σειρά αλλιευτικών σκαφών μέσης Θεσσαλίας έχουν αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Είναι το λεγόμενο κόψιμο των αδειών κλπ. Με λόγους άλλους για προστασία της Θεσσαλίας κλπ. Όπως επίσης έχουν φύγει από το χώρο και πάρα πολλά σκάφη της παράκτης Θεσσαλίας. Άρα, σήμερα λοιπόν οι ανάγκες αυτές είναι μικρότερες και σήμερα οι ανάγκες είναι καταφανώς διαφορετικές. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο είναι εξαιρετικά μεγαλύτερο από τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει για το μέρος αυτού. Εάν λοιπόν έχουμε ένα έργο το οποίο το κάνουμε και δεν καλύπτεται και δεν καλύπτει, δεν ανταποκρίνεται σε ανάγκες. Αφορά την ακτή, τη δυτική ακτή. Η δυτική ακτή, σύμφωνα με όσα μπορεί να ξέρει ο τελευταίος μηχανικός, από τη στιγμή που δημιουργείται ένα μη περατό έργο, ένα λιμάνι, θα διαβρωθεί σε μεγάλο βάθος. Ζήτησε η Επιτροπή Σχεδιασμού Λιμένων, η ΕΣΑΛ, να ξαναγίνει μελέτη, ξαναμεγεθύνθηκε το λιμάνι κατά 50 μέτρα και δεν έγινε καινούργια μελέτη και πήγαν χωρίς μελέτη. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Πλατανιά Μαγνησίας τόνισαν ακόμη ότι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα αφορά στο ρέμα στην περιοχή. Όπως είπαν, πρόκειται να κλείσει η εκβολή του χυμάρου και ο Πλατανιάς με αυτόν τον τρόπο πρόκειται να ζήσει πολύ δύσκολες στιγμές.